Coach, η ομάδα πραγματοποίησε καλή εμφάνιση, δεν μπόρεσε όμως να πάρει κάτι από αυτό το παιχνίδι. Ένα σχόλιο. Εντάξει, ξέραμε ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, αλλά νομίζω ότι σε γενικές γραμμές είμαστε πάρα πάρα πολύ ευχαριστημένοι από την εικόνα που είχαμε από το παιχνίδι. Δυστυχώς για άλλη μια φορά βρεθήκαμε πίσω στο σκορ, ενώ έχουμε μπει καλά, δεν έχουμε κινδυνεύσει ποτέ. Βρισκόμαστε πίσω στο σκορ από ένα στημένο του αντιπάλου και τρώγοντας γκολ από τον πιο, ίσως από τον πιο ακίνδυνο παίχτη. Παρόλα αυτά νομίζω ότι δεν χάσαμε το πλάνο μας, είχαμε κατοχή της μπάλας, βγάλαμε κάποιες προϋποθέσεις. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο τακτικά ήμασταν πάρα πάρα πολύ καλοί. Αν δούμε τις ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο, όπου η μόνη του ευκαιρία είναι στο 92 που έχουμε ρισκάρει για την ισοφάριση. Οπότε όταν μέσα στο Ατσαλένιο έχεις αυτή την εικόνα, δείχνεις ότι έχεις κάνει βήματα προόδου. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι όμως μόνο με την εικόνα, θα θέλαμε να πάρουμε κάτι από το παιχνίδι. Δεν τα καταφέραμε. Κοιτάμε τη συνέχεια και το πώς θα αυτή την εικόνα θα την κάνουμε να έρχονται και τα επιθυμητά αποτελέσματα. Βλέπουμε παιχνίδι με παιχνίδι, παρακολουθώντας το Ρωμανό, να βελτιώνεται, όπως είπατε και εσείς, η εικόνα. Μέχρι πού, τι μπορεί να περιμένουμε από τον Ρωμανό όσον αφορά την εμφάνισή του και την εικόνα του και τον τρόπο παιχνιδιού του? Εντάξει, σίγουρα είχαμε πει από την αρχή της χρονιάς ότι είναι μια μεταβατική περίοδος. Για μας το σημαντικό είναι το πλάνο που έχουμε και οι αρχές που έχουμε βάλει στην ομάδα να μην παρεκκλίνουμε από εκεί. Νομίζω από την πρώτη μέρα δεν έχουμε παρεκκλίνει. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Βάζουμε σιγά σιγά παιδιά από τις ακαδημίες μέσα στην πρώτη ομάδα, ώστε όλο αυτό να αρχίσει να λειτουργεί για τα επόμενα χρόνια. Δεν πρόκειται να παρεκκλίνουμε από αυτό. Δεν κάνουμε βαθμοθυρία κυνηγώντας κάθε Κυριακή να είναι αυτός σκοπός το αποτέλεσμα, αν αυτό δεν συνδοδεύεται με σωστό ποδόσφαιρο και καλή εικόνα. Όταν τα καταφέρνουμε είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Όταν δεν τα καταφέρνουμε ψάχνουμε τρόπους στο πώς θα βελτιωνόμαστε και μόνο αυτό. Μπήκαμε στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος και υπάρχουν αυτή τη στιγμή φαβοροί για το τίτλο. Πού νομίζετε εσείς από την εμπειρία που έχετε, γιατί έχεις κάνει και πρωταθλητισμό και σαν ποδοσφαιριστής, να κριθεί το πρωτάθλημα? Εντάξει, νομίζω ότι κομβικό είναι το παιχνίδι του αυριανό του Κρουσόνα μέσα στον Αθεστίωνα. Νομίζω ότι αν περάσει από εκεί με διπλό, ίσως το πρωτάθλημα να κριθεί και την άλλη Κυριακή. Με την έννοια ότι αν κερδίσει ο Κρουσόνας θα πάρει μεγάλο πλεονέκτημα, που δεν θεωρώ ότι στις τελευταίες αγωνιστικές θα μπορεί να το χάσει. Αν δεν κερδίσει αύριο, νομίζω ότι θα πάει μέχρι τελικής πτώσης και θα περιμένει ο ένας το λάθος του άλλου για να περάσει από πάνω. Ευχαριστούμε.